το ότι θα βυθιστούμε στην ύφεση και δεν θα έχουμε ανάπτυξη με αυτά τα μέτρα. Ήθελε καμία φιλοσοφία να του καταλάβει το Δουλουτού και η Τρόικα που τα ανακαλύψανε τώρα και τα πει Μέρκελ χθες. Το θέμα είναι ότι ανακαλύψαν σήμερα ότι η ύφεση δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο δυστύχημα σε αυτή τουλάχιστον τη φάση. Διότι υπάρχουν και τρομακτικά προβλήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτή τη στιγμή δεν μιλάει κανείς ούτε για την ύφεση ούτε για τα υπόλοιπα. Μιλάει σε ό,τι αφορά το δικό μας το πρόβλημα, μιλάει για κούρεμα, όπως είπε ο Γιάννης, και προφανώς το κούρεμα του 21% που προβλέπεται από τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου δεν είναι αρκετό. Ακριβώς. Δεν είναι ικανοποιητικό. Και φαίνεται ότι οι πληροφορίες είναι σωστές που μιλούν για κούρεμα της τάξης του 40 με 50%, και μια πηγή μου είπε εμένα ότι αν υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση, το ποσοστό αυτού του 40 και 50 δεν θα είναι ούτε αρκετό. Ναι. Διότι όσο παίρνουν οι μήνες και δεν υλοποιούν τίποτα οι Ευρωπαίοι, δεν είναι μόνο η Αθήνα που παίρνει αποφάσεις για τις υλοποιεί, είναι και η ίδια η Ευρώπη. Ναι. Έχει υλοποιηθεί η απόφαση της 21ης Ιουλίου. Πάμε να δούμε τα δικά μας βασικά, γιατί το άλλο μεγάλο θέμα το είπαμε ήδη. Το είπαμε και πριν. Είναι ο θάνατος του Steve Jobs, ο οποίος είναι το πρώτο θέμα σε όλα τα, δίκτυα. Διεθνή δίκτυα, από το CNN μέχρι το Al Jazeera. Ακόμη και στο Bloomberg βεβαίως, είναι πρώτο θέμα. Θα έχει ενδεχομένως και οικονομικές επιπτώσεις, αφού αλλάζει ουσιαστικά μετά και την φυσική του αποχώρηση η διαδικασία σε μια τεράστια εταιρεία όπως είναι η Apple. Να σας πω ότι κινούνταν οδικά οι αγορές, άνοιξαν στην Ασία. Όλα αυτά μετά τις παρεμβάσεις που υπήρχαν χθες, που δείχνουν ότι υπάρχει ένα σχέδιο, ακόμη και ένα το σχέδιο κουρέματος, στήριξης των τραπεζών και όλα αυτά. Λοιπόν, και βεβαίως το τι έχει γίνει με Μέρκελ Σαρκοζή είναι στην κορυφή της ατζέντας και στο Bloomberg. Τώρα στο BBC, Steve Jobs, πρώτο θέμα, ακολουθεί, βλέπετε εδώ το δημοσίευμα για το ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μελετά πλέον σχέδιο για την αγορά ευρωπαϊκών ομολόγων. Θα το δούμε μετά και πιο αναλυτικά το δημοσίευμα αυτό. Η ανακοίνωση της Σάρα Πέιλινγκ ότι δεν θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές, δεν θα διεκδικήσει αυτό ξανά το λευκό οίκο. Είναι επίσης πολύ ψηλά, πρέπει να σας πω, όπως και οι διαδηλώσεις που θα τις δούμε στη συνέχεια στη Wall Street. Λοιπόν, τώρα στο Sky News, ο θάνατος του Steve Jobs, το βλέπετε να περνάει ως scroll και ως έκτακτη είδηση σε ηλικία 56 ετών. Αυτό βεβαίως πρώτο θέμα και στο CNN με συνεχή αφιερώματα. Και η Σάρα Πέιλινγκ εδώ. Τρίτο θέμα μετά από αυτά τα δύο, η Ελλάδα, έχω να σας πω, και η απεργία. Αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή στενάζει, αναρωτιέται, δεν υπάρχει ωριμότητα σε κανέναν εκ των 300, ώστε να πούνε ότι έχουμε πράγματι ένα κοινό στόχο και ας δούμε πώς θα βαδίσουμε τον εκεί, βρε αδερφέ. Η ωριμότητα αναδεικνύεται και προκύπτει από την σαφήνεια των θέσεων και των προτάσεων που κάθε πολιτική δύναμη καταθέτει. Εμείς προσπαθούμε και νομίζω σε έναν βαθμό το επιτυγχάνουμε. Με σαφήνεια να καταθέτουμε τις απόψεις μας και να διεκδικούμε την υιοθέτησή τους κατά το δυνατόν. Για παράδειγμα, είχα αναδείξει ως αναγκαίο κοινό πολιτικό τόπο επίσημα διατυπωμένη πρόταση όλες οι πολιτικές δυνάμεις να διεκδικήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική λύση του ζητήματος. Δεν έγινε αποδεκτή. Την έκανα 2, 3, 4 φορές μέσα στη Βουλή, στο πλαίσιο των συναντήσεων των πολιτικών αρχηγών με τον Πρωθυπουργό. Την επανέφερα, δεν γίνεται αποδεκτή. Μιλάνε όλοι για κούρεμα, αλλά το κούρεμα έχει έρθει στους μισθούς, στις συντάξεις και τα επιδόματα. Και το κούρεμα στο ΙΚΑ είναι πάρα πολύ μεγάλο, έτσι δεν είναι? Το κούρεμα στο ΙΚΑ νομίζω ότι δεν αφορά καθόλου τις κύριες συντάξεις. Οι κύριες συντάξεις έχουν καθοριστεί με την τελευταία απόφαση του Υπουργείου. Δεν ξέρω αν εννοείται κάτι άλλο. Υπήρξε η τελευταία απόφαση. Πάνω από τα 1400, πάνω από τα 1700, κάτω το 55. Τριπλό κούρεμα είναι αυτό. Πώς δεν έχει γίνει κούρεμα? Φυσικά. Έχει γίνει με την ψηλή, όχι κούρεμα, με την ψηλή, κύριε Διοικητά, έχει γίνει. Είναι έτσι, δεν είναι? Έχετε πρόβλημα επιστροφής, αν κάνω λάθος, Όχι, είναι εντάξει, είναι εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει κούρεμα αυτή τη στιγμή στις συντάξεις. Και μάλιστα ένα κούρεμα το οποίο είναι απίστευτο. Άνω των 65, κάτω των 65, άνω των 700, κάτω των, άνω των 1200, άνω των 1400, είναι απίστευτο. Τι γίνεται με τις επικουρικές? Θα μειωθούν οι επικουρικές του ΙΚΑ, κύριε Διοικητά?
Κύριε Αυτιά, το τι θα γίνει με τις επικουρικές, ναι, θα καθοριστεί από το Υπουργείο Εργασίας. Το ΙΚΑ δεν εποπτεύει τις επικουρικές. Μάλιστα. Δεν έχει καμιά άμεση σχέση το ΙΚΑ με την επικουρική σύνταξη, το λεγόμενο ΕΤΕΑΜ ή τα άλλα επικουρικά ταμεία. Είναι αυτόνομα και αυτοτελή ταμεία. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να σας πω, βέβαια, είμαι και εγώ ενημερωμένος όπως και εσείς, ναι, ότι μελετάτε η προσαρμογή των επικουρικών συντάξεων στη βάση των αναλογιστικών τους δυνατοτήτων. Δηλαδή, ναι, κύριε Αυτιά, τα επικουρικά ταμεία είναι ταμεία τα οποία το κράτος εγγυάται τη συλλογή των εισφορών και την καθολική εφαρμογή του μέτρου της επικουρικής ασφάλισης. Τη βιωσιμότητα την καθορίζουν οι παροχές. Μάλιστα. Και οι ορθές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων. Είστε σαφείς.